επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ελλάδα σε αυτή τη φάση βρίσκεται υπό απειλή. Αυτά είναι γνωστά. Αλλά είναι άγνωστες οι πτυχές του χειρισμού που θα κάνει. Πλην βεβαίως αυτό που διαβάζουμε κατά διαστήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι και ένα αποτέλεσμα ότι δεν υπάρχει μια συγκροτημένο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Δηλαδή υπάρχει μια άγνοια των πολιτικών κομμάτων το τι ακριβώς συμβαίνει, εκ των πραγμάτων άγνοια και ημών των πολιτών. Δηλαδή εδώ αυτό που έχουμε σε αυτή τη φάση, κύριε Σαχίνη, είναι ατομική, προσωπική πολιτική, δίχως μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική, που είναι ενιαία και διαπραγμάτευτη. Όλα τα πολιτικά κόμματα, που σημαίνει και όλοι εμείς, όλος ο ελληνικός λαός. Ακούω, γιατί να κλείσω λιγάκι αυτή τη σκέψη που καταθέτω, συχνά πυκνά από μέλη της κυβέρνησης τη χρήση του διεθνούς δικαίου ή τη χρήση των διεθνών συμβάσεων, των συνθήκων. Σωστά. Αλλά από την άλλη πλευρά, να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία αντιλαμβάνεται μόνο την ισχύ από τη μία και από την άλλη έχει δική της ανάγνωση και του δικαίου και των συνθήκων, τα οποία συχνά πυκνά μας τα λέει. Από την άλλη, μου ζητήσατε την άποψή μου. Όλοι εκφράζουμε απόψεις, κύριε Σαχίνη. Είναι προσωπικές απόψεις. Δεν είναι αναλύσεις με βάση εθνικής πολιτικής. Είναι αναλύσεις με βάση γνώσης που έχει ο καθένας. Ναι. Δεν βασιζόμαστε σε μια ενιαία εθνική πολιτική ισχυρή, αδιαπραγμάτευτη, όπως είπα. Αυτό είναι για σας δομικό θέμα εδώ. Διαχρονικά, μάλιστα. Είναι πάρα πολύ. Είναι διαχρονικό. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και βλέπω ότι συχνά πυκνά, εδώ που τα λέμε, έρχονται και σε αντιπαράθεση και σε σύγκρουση κυβερνητικές απόψεις. Δηλαδή, άλλο λέει ο ένας, άλλο λέει ο άλλος. Αυτό είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Έτσι, εγώ, επειδή δεν έχω ψευδεστήσεις, νομίζω ούτε εσείς ούτε οι ακροατές σας δεν έχουμε ψευδεστήσεις και δεν πρέπει να υπάρχουν, επικοινωνιακά τουλάχιστον, η Τουρκία είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο. Είναι τρεις μήνες αναβαθμισμένοι, όχι ότι δεν υπήρχαν, πάντα υπήρχαν, αναβαθμισμένοι ποιοτικά οι απειλοί. Ακόμη και σήμερα, χθες το βράδυ, μετά το Υπουργικό του Συμβούλιο και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Ερντογάν είπε ότι εμείς στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο δεν επιτρέπουμε σε κανένα να αμφισβητεί τα δικαιώματά μας και θα προχωρήσουμε κτλ. Ρωτώ λοιπόν, μετά από αυτό το τρίμηνο, πας σε μία σύνοδο κορυφής, όπου μείζον θέμα είναι βεβαίως η στρατηγική του ΝΑΤΟ μέχρι το 2030, η διεύρυνση με Φιλανδία-Σουηδία, αλλά όλοι περιμένουν με, δεν ξέρω αν θα συμβεί, ότι ο Ερντογάν θα τα συνδέσει. Μπορεί να φαίνονται ασύνδετα, θα τα συνδέσει. Θα πει: θέλω και Συρία, θέλω και εξοπλισμό, θέλω και την αποστρατικοποίηση στο Αιγαίο. Το ερώτημα λοιπόν το δικό μου είναι: σε αυτό το τρίμηνο, μήπως η Ελλάδα πρέπει να κάνει τη διαφορά για πρώτη φορά, ίσως? Δηλαδή, πριν γίνει οτιδήποτε άλλο, ή να πει ότι δεν θα τα συνδέσετε, αν τα συνδέσετε, σηκώνομαι και φεύγω, είναι ασύνδετα, μιλάτε για το σκληρό πυρήνα της εθνικής μου κυρίας, ή να πει: κύριε, καλημέρα, συμβαίνει αυτό με το σύμμαχο. Τίποτα από όλα αυτά που είπατε θα γίνει. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να έχεις πολιτική, συγκροτημένη πολιτική. Από τη στιγμή που δεν έχεις και κάνεις προσωπική πολιτική κατά διαστήματα, άγιασε και φέρεσαι. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Γιατί το να κάνει αυτή, έπρεπε να είχαν γίνει όλα αυτά, ναι, θα μπορούσαν. Αλλά όλα αυτά είναι συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας. Και όχι πολιτική που εκπορεύεται από ένα συγκροτημένο κράτος. Έχω πει πολλές φορές, κύριε Ζακίνη, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε κράτος. Εκ των πραγμάτων, η άλλη πλευρά που βάλατε, ότι πράγματι η αναβάθμιση του επιθετικού λόγου της Τουρκίας επεκτατική είναι, βαφτίζει δίχως περιορισμούς την επεκτατικότητά της και το θεωρεί και δικαίωμα, νόμιμο δικαίωμα. Παρουσιάζεται και ως θύμα, αν το θέλετε. Αυτό νομίζω το βλέπουμε με τις δηλώσεις που κάνουν κάτι 3 και 2. Αυτό θα αυξηθεί. Δεν θα σταματήσει. Δεν έχει περιορισμούς. Γιατί κανένας δεν βάζει περιορισμούς. Και το είπε. Το είπανε και χθες για άλλη μια φορά. Κάναμε αυτά στη Συρία, κανένας δεν μας περιόρισε. Θα ξανακάνουμε, κανένας δεν θα μας περιορίσει. Εκ των πραγμάτων αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλάζουν πολλά πράγματα και το μήνυμα είναι σαφές και καθαρό. Δεν παίζουν τουλάχιστον με τις λέξεις. Να το ρωτήσω ανάστροφα. Σε αυτή τη σύνοδο, αν από τη συζήτηση εμφανιστεί ο γνωστός σερβιτόρος, έτσι τον λέω εγώ με πολλά εισαγωγικά, δεν είναι έτσι. Έχει μία φυσιογνωμία στο χώρο και είναι χρόνια τώρα γενικός γραμματέας. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Μετά που θα τα θέσει η Τουρκία, το πιθανότερο, και τις όποιες δικές μας
αντιδράσεις θέλω να πιστεύω να είναι έντονες. Λοιπόν, και πει ο Στόλτεμπεργκ, παιδιά, εντάξει, εδώ συζητάμε για Σουηδία και Φιλανδία. Αλλά κοιτάξτε, και οι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ είστε, να κάνουμε ένα μηχανισμό, βρε αδερφέ, να λύσετε τις διαφορές εντός του ΝΑΤΟ. Δεν σε παγιδεύει, έτσι? Βεβαίως παγιδεύει. Και οφείλαμε να είχαμε προλάβει αυτού του τύπου τις καταστάσεις. Ακόμα και καταδικάζοντας το συγκεκριμένο αυτό υπάλληλο, τον οποίο αμείβουμε με πάρα πολλά χρήματα, όπως όλα τα κράτη-μέλη και εμείς. Και εδώ πέρα βγαίνει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, ένας γενικός γραμματέας ετών, ο οποίος με τόσα χρόνια τον είδαμε και άβουλο και ανύπαρκτο, αν το θέλετε. Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια που έχουν καταγραφεί διεθνώς για το συγκεκριμένο πρόσωπο, που τώρα έχει αναβαθμίσει το λόγο και την σχέση που εκφράζει υπέρ της Τουρκίας. Αυτά όφιλε μια διπλωματία εν εγρηγόρση, η δική μας δηλαδή, να τα είχε προλάβει. Δεν την έχω δει. Αντίθετα, τι είδα? Είδα την εγρηγόρση και την κινητικότητα της τουρκικής διπλωματίας υπέρ των δικών της οφειλών. Εδώ φαίνεται ότι πάντα πίσω είμαστε. Ποτέ δεν κάνουμε το πρώτο βήμα. Άρα, κυρία Μπόση, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, γιατί έχω 2-3 ακόμη μείζωνα ζητήματα, όχι ότι αυτό δεν είναι νούμερο ένα για μας. Ποια είναι στη δική σας ανάλυση η μεγαλύτερη αγωνία? Μπορεί να έχουμε μία όξυνση τεχνητά περαιτέρω ή και πραγματικά με βασική στόχευση να ανοίξει ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης με τους όρους που θέτουν οι απέναντι, συζητώντας επί αυτών, δεν λέω ότι τους αποδεκτείς, αλλά κάνοντας έτσι και το χατήρι των μεγάλων παικτών, παιδιά να ηρεμήσετε γιατί έχουμε άλλες προτεραιότητες? Εντάξει, οι απαιτήσεις της Τουρκίας που αναβαθμίστηκαν υπέρμετρα δείχνουν ότι θεωρεί κεκτημένα της δικαίωμα την αλλαγή συνόρων. Αυτό είναι πλέον ένα ζήτημα το οποίο αυξάνεται με τέτοιο τρόπο που όταν θα συμβεί θεωρεί ότι θα είναι κάτι το οποίο της ανήκει. Αυτά έπρεπε να είχαμε προλάβει, κύριε Σαχίνη. Τώρα πλέον βρισκόμαστε σε μια κατάσταση άμυνας. Κακώς. Θα έπρεπε να είχαμε γίνει εξαιρετικά πιο επιθετικοί και στο λόγο και στις πράξεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα πλέον νομίζω ότι βρισκόμαστε, δεν θα δούμε και στη σύνοδο τι γίνεται, γιατί βιαζόμαστε λιγάκι να πούμε και απόψεις, γιατί απόψεις είναι όλα αυτά. Βλέπω όμως την Τουρκία να απαιτεί και να παίρνει ωφέλη από παντού, και από Δύση και από Ανατολή. Δηλαδή δεν έχει ξεφύγει πια και από την λογική της περιφερειακής δύναμης. Και μια περιφερειακή δύναμη η οποία βέβαια πάει στα πυρηνικά. Και νομίζω ότι αυτό το ξεχνάμε διαρκώς. Ότι θα γίνει πυρηνική δύναμη πολύ σύντομα. Και να γίνει και πόλος ισχύος. Και γίνεται κατανοητό και γίνεται θετικά το βλέπει και η μία πλευρά, η Δύση εννοώ, και η Ανατολή. Η πιθανολογούμενη συνάντηση Biden-Erdogan στο περιθώριο της Συνόδου μπορεί να ανοίγει το δρόμο και για πιθανολογούμενη, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της συνάντησης, Ερντογάν Μητσοτάκη, τυποδείξη των μεγάλων, και πρέπει να πας σε μια τέτοια συνάντηση στο όνομα της όποιας διπλωματικής αυροφροσύνης υπό αυτές τις συνθήκες? Εντάξει, το θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει περίπτωση, όπως και πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη, να έρχονται σε σύγκρουση με την Τουρκία. Το αποκλείεται δηλαδή να τις πούνε κάτσε καλά, τι είναι αυτά που κάνεις με Φιλανδία, Σουηδία, Συρία, Ελλάδα, ή να αντιτείνει η Τουρκία, εντάξει να κάτσω καλά, αλλά δώστε μου κάτι. Τα λέω λαϊκά για να τα καταλάβει ο κόσμος, έτσι. Δώστε μου κάτι στο Αιγαίο. Ναι. Κύριε Σαχίνη, αυτά που λέτε μπορεί να γίνουν. Ότι δώστε μου το Αιγαίο, το μισό Αιγαίο. Ή δώστε μου το δικαίωμα στο Αιγαίο. Ή δώστε μου τα σύνορα να τα αλλάξω έτσι όπως εγώ επιθυμώ. Αυτά μπορεί να τα κάνει. Βεβαίως εδώ πέρα κάνουμε τώρα μια υπόθεση, γιατί περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη εντός όρων. Αλλά και αυτή η υπόθεση δεν είναι έτσι τυχαία, είναι αποτέλεσμα όλων αυτών που βλέπουμε και παρατηρούμε πολύ προσεκτικά με τα βήματα που κάνει, δίχως να την έχει σταματήσει κανένας. Το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ ισχυρή η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, έχει πολύ ισχυρό λόμπι μέσα στο ΝΑΤΟ, έχει πολλά φίλους, κράτη φίλους μέσα στο ΝΑΤΟ, και νομίζω ότι τα ξέρουμε. Τη Γερμανία, για παράδειγμα, να μην ξεχνιόμαστε, έχει με την Τουρκία σχέσεις ουσίας πάρα πολλών ετών. Επίσης, να μην ξεχνάμε την Αγγλία που έχει συμφέροντα στη Μεσόγειο, Βεβαίως, η οποία Βρετανία όχι μόνο επιθυμεί να επανέλθει ως τεράστιος πόλος ισχύος και εξουσίας όπως το παρελθόν της, αυτή δεν ξεχνάνε ποτέ. Επανέρχεται χρησιμοποιώντας, σμπρώχνοντας μπροστά τις ΗΠΑ, και σε αυτή τη φάση από ηγετική πλευρά
δεν φαίνεται να έχουν επιλέξει κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει μια σταθερή πολιτική. Έχει άλλα προβλήματα σε αυτή τη φάση, πολύ σοβαρά. Τώρα να πω ότι το ΝΑΤΟ κινητοποιήθηκε βεβαίως και θεωρήθηκε ότι ενδυναμώθηκε πολύ λόγω Ουκρανίας. Μην ξεχνάμε όμως, ποτέ να μην το ξεχνάμε, εμβάθυνε όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, εμβάθυναν τη στρατηγική εξάρτησή τους που έχουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια με το μεγάλο εταίρο, τη Βρετανία, η οποία επιθυμεί και αλλαγές σύνορων και το δικό της νέο ρόλο. Αυτά καμιά φορά τα ξεχνάμε. Έχετε δίκιο. Θέλω να πάμε σε δύο μεγάλα κάδρα. Θα πάμε ως εξής. Καταρχάς με ένα γεγονός το οποίο μοιάζει ίσονος σημασίας, αλλά θέλω λιγάκι σημειολογικά να μου το ερμηνεύσετε και κυρίως για τη στάση αδράνειας που υπάρχει πολλές φορές. Προσέξτε. Από το Δεκέμβριο πάει η τουρκική αντιπροσωπεία και καταθέτει στην Επιτροπή Κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων και τα λοιπά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα αίτημα για τουριστικούς λόγους και καμπάνια για 10 χρόνια αδειοδότησης της ονομασίας Turk Aegean. Το ίδιο κάνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τρώει πόρτα λέγοντάς της είναι απαράδεκτο, φέρ το ξανά το Δεκέμβριο να το ξαναδούμε, έχει ελλείψεις. Εδώ εγκρίνεται. Και μέσα σε αυτή την επιτροπή πληροφορούμαστε ότι μετέχουν και δύο μέλη από κάθε χώρα, μονίμως υπάλληλοι, Έλληνες δηλαδή. Ένας δεν βρέθηκε να ενημερώσει. Μετέχουν ή απλώς έχουν τα ονόματά τους, όπως συνήθως συμβαίνει και το έχουμε δει άπειρες φορές. Αυτό του είδους η πολιτική είναι αυτά που προηγουμένως προσπαθούν. Μήπως είναι λοιπόν μεθόδευση, δεν είναι. Ευθέως σας ρωτώ. Μήπως είναι μεθόδευση λοιπόν. Γιατί με ρωτάνε και πολλοί ότι ακροατές μου λέει δεν μας τρελάνεις εσύ ή γίνονται σαχίνι φάουλτ ή είναι μεθόδευση. Λίγο λίγο να το συνηθίζουμε. Κοιτάξτε τώρα εγώ δεν μπορώ να μπω σε μια τέτοια, είναι πολύ προχωρημένη η σκέψη αυτή, αλλά από ότι χτίζεται σταδιακά η άλλη πλευρά, η Τουρκία χτίζει σταδιακά σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα μέτωπα το δικό της μέλλον είναι γεγονός και το βλέπουμε και σε αυτό το παράδειγμα που φέρατε. Μάλιστα. Η αδράνεια, η ελληνική αδράνεια σε όλα τα μέτωπα είναι και αυτό γεγονός. Το οποίο στη τελική ανάλυση φτάνει στο επικίνδυνο. Έχετε δίκιο. Το ανέφερα ως γεγονός γιατί μου κάνει εντύπωση πέντε μέρες τώρα δεν υπάρχει ούτε μία επίσημη εξήγηση. Λοιπόν, πάω στο μεγαλύτερο κάδρο. Ναι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε έξτρα στρατεύματα στα όρια με τη Ρωσία, η οποία Ρωσία στο πολεμικό μέτωπο είναι εντελώς διαφορετική εικόνα πια. Η Ουκρανία με πολύ δυσκολία κρατά ό,τι κρατά στα ανατολικά, φαίνεται θα το χάσει. Το ΝΑΤΟ φουλάρι από την άλλη, πού οδηγούμαστε? Εντάξει, αυτή τη στιγμή στο ουκρανικό μέτωπο, το οποίο έχει γίνει και δεύτερη είδηση όπως έχετε παρατηρήσει, μην πω και τρίτη, τουλάχιστον στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όχι μόνο, ναι. Φαίνεται ότι η Ρωσία με τα γνωστά αυτά που έχει καταθέσει από την αρχή, σταδιακά, με την συγκεκριμένη της πολεμική μηχανή, παίρνει αυτά που είπε. Και αυτό νομίζω έχει τελειώσει. Θα τελειώσει δηλαδή όταν η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει από τα εδάφη τα συγκεκριμένα. Από την άλλη πλευρά, επειδή διαβάζουμε πολλά και διαφορετικά, με μεγάλη επιφύλαξη όλα αυτά, το τι διαβάζω για την Ουκρανία, φαίνεται ότι ο Ζελένσκι δεν έχει καταφέρει να κινητοποιήσει με την αυξημένη ένταση τον ίδιο το λαό του, πλην βεβαίως να στείλει εκατομμύρια ανθρώπους ως πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες, που ήδη όπως παρατηρήσατε δεν υπάρχει τσιμουδιά για το θέμα αυτό, πολύ φυγή. Διαβάζουμε βέβαια σε διάφορα άλλα μέσα ότι ξεσηκώνονται οι άλλοι λαοί, Πολωνοί και λοιποί, που δέχτηκαν μεγάλες φουρνιές αυτών των ανθρώπων εναντίον τους. Δηλαδή αρχίζει και αυξάνεται και η βία σε τέτοια επίπεδα. Από την άλλη ξέρουμε ότι γίνεται ένας πόλεμος δια αντιπροσώπων με τις συλλήψεις πάρα πολλών μισθοφόρων, παρακρατικών και λοιπόν οι οποίοι μάχονται υπέρ της Ουκρανίας έναντι αμοιβής. Το ΝΑΤΟ τώρα έρχεται δίνοντας κάποια όπλα αλφα να συνεχίσει αυτή τη ρητορία. Αυτό σημαίνει ότι οι μέλη του ΝΑΤΟ και ο γραμματέας ο οποίος το εκφράζει με αυτόν τον τρόπο επιθυμούν έναν πόλεμο διάρκειας πολλών ετών. Με σκοπό να φθήνουν περαιτέρω τη Ρωσία, έτσι προφανές, και να την έχουν απομονωμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως
Αυτό το λέω και το λέω κάθετα. Δεν υπάρχει, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα εξαιρετικά μεγάλη της άλλης πλευράς, με την Ρωσία βέβαια, η οποία είναι άμεσα εμπλεκόμενη, αλλά βλέπω ότι σε άλλα επίπεδα κινητοποιείται ακόμα και τα BRICS. Δηλαδή η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότιος Αφρική, και μέσω Κίνας τώρα είδα ότι μπαίνει η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ινδονησία, η Χιλή. Θέλει το Ιράν, θέλει η Αργεντινή. Αυτά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δηλαδή κινητοποιείται ένας τεράστιος μηχανισμός με, αν το θέλετε, το περισσότερο από το μισό πληθυσμό της γης. Και βέβαια με μια οικονομική δυνατότητα πάρα πολύ μεγάλη, και το καθένα κράτος από αυτά έχει πλούτο, έχει δικό του εσωτερικό πλούτο και κινητικότητα. Που σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια, κύριε Σαχίνη, έτσι για να κλείσω, η Ρωσία θα κρατήσει τα εδάφη αυτά. Η πλευρά των Ευρωπαίων με την καθοδήγηση των ΗΠΑ και της Βρετανίας, δεν τη βγάζω ποτέ έξω από το πλάνο, θα επιθυμεί τη συνέχιση αυτού του πολέμου, και το δράμα θα είναι τεράστιο για όλους τους πολίτες της Δύσης. Και επισητιστικό δράμα και προβλήματα τεράστια άλλης κατηγορίας, σύν το μεταναστευτικό, το οποίο έχει ανοίξει πλέον πάρα πολύ και γίνεται εξαιρετικά δυσβάστακτο. Το οποίο εσείς το τονίζετε, το σημειώνετε την πρώτη στιγμή, και μιλώντας και για το τι θα γίνει με την υποσαχάρια Αφρική, πριν αλεκτροφωνήσει τρεις, είδαμε τι έγινε στο θύλακα των Ισπανών στο Μαρόκο. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό. Θέλω να κλείσουμε λίγο διαφορετικά, γιατί και στη Δύση έχει περάσει το πρώτο κύμα και ανοίγει μια άλλη συζήτηση βάθους, που μερικοί Έλληνες αναλυτές, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνω και εσάς, κύριε Μπόση, την κάνουν την αρχή. Αιτίες και αιτιατά. Τώρα αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει στο αμερικανικό τύπο, δεν το λες ρωσικό, New York Times ή Washington Post. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, σας πάω σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο, έρχεται μία απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, στην ουσία να βάλει φωτιά στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και εν ώψη των εκλογών. Είναι απλό και είναι μόνο αμερικανικό? Αυτό όχι, θα έλεγα, είναι πολύ ευρύτερο. Καταρχήν στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, δεν είναι κάτι χθεσινό. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, να σας θυμίσω ότι οι δικαστές ή ο δικαστής που παίρνει τις διάφορες αποφάσεις που έχουν φέρει μια αναταραχή στο εσωτερικό είναι διορισμένοι. Έχουν διοριστεί, δεν είναι εκλεγμένα άτομα. Είναι διορισμένοι από τον Τραμπ. Βεβαίως μιλάμε για ακραία συντηρητικά άτομα. Αυτές οι αναταράξεις που βλέπουμε τώρα, που κατά διαστήματα παίρνουν πολύ μεγάλη ένταση, και οι διαμαρτυρίες στις δημοκρατικές πολιτείες, θα πρέπει να δούμε και τις άλλες, του Νότου, οι οποίες όχι μόνο αποδέχονται αυτού του είδους τις ακραίες απόψεις, αλλά πρέπει να πω ότι είναι και ιδιαίτερα φανατικοί θρησκευόμενοι. Το ρεύμα που εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ένα ακροδεξιό, νεοναζιστικό, φασιστικό ρεύμα, αναδείχθηκε και άρχισε να διαμορφώνεται ουσιαστικά. Είναι κάτι καινούργιο? Όχι, πάντα υπήρχε. Αυτή την όθηση όμως, όταν την παίρνει από πρόεδρο, την όθηση την έδωσε ο Τραμπ, έδωσε μια πολύ μεγάλη διάσταση, δηλαδή μια ακραία συντήρηση, συντηρητικά ρεύματα, τα οποία δεν έμειναν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν φτάσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η αύξηση βίας που βλέπω καταγράφεται σχεδόν καθημερινά στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έρθει και εδώ, στην Ευρώπη. Άρα είναι ένα φαινόμενο, λέτε, που έρχεται, και έρχεται με ταχύτητα. Και όταν έρχεται, έρχεται και σε διαφορετικές μορφές εξαιρετικά πιο βίαιες. Το έχω παρατηρήσει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που βλέπω στις Ηνωμένες Πολιτείες να διαμορφώνονται αλφα απόψεις, οι οποίες φτάνουν, αλλά φτάνουν με παραμορφωτικές μορφές στα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί έχουν και τις δικές τους απόψεις. Νομίζω ότι αυτό το ακραία συντηρητικό νεοναζιστές που τους βλέπουμε πολύ στη Γερμανία, για παράδειγμα, αυτό είναι γεγονός, ή βλέπω μεγάλα ρεύματα αυτής της κατηγορίας στη Γαλλία, αυτά θα τα δούμε σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, που σημαίνει αύξηση της βίας υπέρμετρα. Επειδή έχω προσέξει ότι στις σκέψεις σας, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, υπάρχει πάντα το υπόβαθρο που είναι η κοινωνία και τα όρια της και το τι γεννά η ίδια η κοινωνία. Φτιάχνετε, πιστεύετε, ένα σούπερ εκρηκτικό μείγμα πόλεμη. Πόλεμη οικονομική, πόλεμη ενεργειακή, πόλεμη επισητιστική, μεταναστευτικό πρόβλημα από όλα αυτά.
που μεταφέρεται προς το δυτικό κόσμο και στο εσωτερικό, άνοδος ακραίων απόψεων σαν και αυτές που περιγράψατε, δηλαδή μπορεί να οδηγηθούμε σε κοινωνική έκρηξη στο εσωτερικό των χωρών. Αυτό που βλέπω, αυτό που έχω παρατηρήσει, είναι καταρχήν ότι κυρίως οι λαοί, κυρίως, ενδιαφέρονται για την ασφάλεια. Η ασφάλεια δηλαδή είναι το πρωταρχικό. Άρα θα αποδεχθούν και μέτρα, εξαιρετικά βία μέτρα, κατά των ελευθεριών τους, υπέρ όμως της ασφάλειας. Θα φτάσουμε σε πιο έντονες καταστάσεις. Η πιθανότητα να φτάσουμε είναι μία όθηση που μπορούν να δώσουν τα νέα ζητήματα που βάλατε εσείς. Δηλαδή το μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς έρχονται τόσο πολλοί άνθρωποι, ήδη έχει αρχίσει και αναπαράγει αυτού του είδους τη βία, αλλά και βίαιες καταστάσεις που θα είναι αποτέλεσμα κλιματικών αλλαγών, προβλήματα με το νερό, προβλήματα με την ικανότητα των ανθρώπων να επιβιώνουν αξιοπρεπώς. Αυτά επειδή θα αλλάξουν όλα. Νομίζω, κύριε Σαχίν, θα δούμε πολύ μεγάλες εντάσεις. Μέσα σε αυτές τις εντάσεις όμως, τα κράτη που χρησιμοποιούν πάντα τη λογική της ασφάλειας, ότι για να είσαι ασφαλής και για να είσαι καλά θα πρέπει εκ των πραγμάτων να αποδεχθείς αυτού του είδους τα μέτρα, θα δούμε και αυτή τη διάσταση. Άρα αρχίζει και πολλώνεται εξαιρετικά η, σε εισαγωγικά πια, ελεύθερη δυτική σκέψη.